Λιμάνι Πειραιά. Η πρώτη μεγάλη έξοδος μετά την καραντίνα είναι γεγονός και από νωρίς το πρωί έχει σχηματιστεί μια πολύ μεγάλη ουρά με πολίτες που έσπευσαν να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα για να επισκεφθούν την νησιωτική Ελλάδα. Πάμε με τις φίλες μας Σύρο για 2 μέρες. Ωραία, ναι, καλό καιρό θα έχει, το ξέρουμε το νησί. Αφορμή το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αφορμή το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και πολύ προσεκτικά βέβαια, με μάσκες και όλα. Μόνο και το τρίμερο στη Σύρο. Θα πάτε σε φίλους. Στο παιδί μας. Είναι το παιδί μας εκεί, μένει εκεί. Πάρα πολύ όμορφα, δεν το συζητώ. Εγώ έχω να δω τα παιδιά μου από τα Χριστούγεννα. Είναι ευκαιρία. Σύρο πάμε. Όσες μέρες για το τρίμερο. Ναι. Και τι θα κάνετε, ξενοδοχείο, θα... Κάμπινγκ. Μια ανάσα είναι... Ξαναρχίζει το καλοκαίρι. Η ώρα είναι 7.30 το πρωί και το πλοίο που βλέπετε πίσω μου αναχωρεί σε λίγα λεπτά και Κυκλάδες. Οι ταξιδιώτες εκμεταλλεύονται το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος για να περάσουν έστω και λίγες μέρες στην νησιωτική Ελλάδα, ενώ οι πιο τυχεροί πρόσθεσαν λίγες ακόμη μέρες στις διακοπές τους. Μύκονο πάμε. Μύκονο. Πόσες μέρες? Καμιά εβδομάδα. Θα καθίσετε λίγο παραπάνω από το τρίμερο. Εντάξει, ναι, λίγο να κάνουμε μπανάκια. Ίδια η εικόνα και στα διόδια της Ελευσίνας. Η κίνηση ήταν αυξημένη από πολύ νωρίς, με τους πολίτες να εκμεταλλεύονται το τρίμερο για να αποδράσουν με τις οικογένειες και τους φίλους τους. Πίδαυρο και γυρίζουμε τη Δευτέρα. Για το τρίμερο, λοιπόν. Για το τρίμερο, ναι. Οικογενειακά. Οικογενειακά. Καλά είναι, καλά είναι. Εντάξει, να μπούμε πάλι σε μια ροή φυσιολογική. Καλαμάτα. Πόσο θα μείνει εκεί? Δευτέρα γυρίζουμε πίσω. Ήταν αναγκαίος ο εγκλεισμός, αλλά τώρα που μπορούμε θα φύγουμε. Μια ανάσα και επιστρέφουμε. Μια ανάσα και επιστρέφουμε, βέβαια. Διήμερο. Διήμερο και πάμε προς Νάφλιο. Ξεκούραση, λίγο αέρα, λίγο έτσι να ξεφύγουμε, λίγο απ' όλα. After καραντίνα. After καραντίνα, όντως. Πελοπόννησο πάμε για 3 μέρες. Θα γυρίσετε Δευτέρα, λοιπόν. Ναι. Μετά από αυτά που ζήσαμε, πάμε λίγο να χαλαρώσουμε, ναι. Τα μέτρα της αστυνομίας είναι αυξημένα, ενώ χθες ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας. Οι εκδρομείς εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα. Για να δούμε ποια είναι η εικόνα στα διόδια Αφιδνών. Σύνδεση με την Ηλιάνα Πετρή. Ηλιάνα. Μάρκο, αυξημένη κατά διαστήματα είναι η κίνηση εδώ στα διόδια των Αφιδνών, σύμφωνα και με την τροχέα, λόγω του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος, το οποίο αποτελεί εφαλτήριο της θερινής περίοδου, αλλά είναι ουσιαστικά και η πρώτη μαζική έξοδος εκδρομέων. Να πούμε ότι από εδώ, συνολικά μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, έχουν περάσει 42.369 οχήματα, την ώρα που από Κόρινθο έχουν περάσει, προς Κόρινθο έχουν περάσει 49.896. Εδώ τώρα, αυτή την ώρα, η κίνηση είναι μεν αυξημένη, ωστόσο χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Διεξάγεται ομαλά, καθώς λειτουργούν όλα τα γκισέ εδώ στα διόδια και έχουν ληφθεί και από την τροχέα αυξημένα μέτρα τόσο για την έξοδο, όσο και για την επιστροφή των εκδρομέων. Μάρκο. Ομαλά, λοιπόν, εξελίσσεται η έξοδος με καταδιαστήματα αυξημένη κίνηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλιάνα Πετρή.